Τέσσερις μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αποφασίσει για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων, η Άγκυρα εξακολουθεί να προκαλεί. Με δηλώσεις της εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας επιμένει για τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπενθυμίζοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν τα ερευνητικά της σκάφη. Kendi kıta sahanlığımızda icra ettiğimiz sismik araştırma faaliyetleri kapsamında O3 Reis araştırma gemimiz Antalya Limanı'na dönmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, η Αθήνα εξακολουθεί να πιέζει για κυρώσεις αλλά και για εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας, εστιάζοντας την πώληση 6 υποβρυχίων γερμανικής τεχνολογίας που ναυπηγούνται για λογαριασμό της Άγκυρας. Διπλωματικοί κύκλοι υπενθυμίζουν άλλωστε πως αντίστοιχο εμπάργκο όπλων είχε επιβληθεί στο παρελθόν στη Μόσχα, στην Αργεντινή αλλά και στην Τουρκία μετά την εισβολή του 1974. Υπάρχει ένα σοβαρότατο ηθικό ζήτημα, το θέμα του εμπάργκο όπλων. Μια χώρα η οποία κάνει γενοκτονίες για πολλωστή φορά εις βάρος των Αρμενίων και απειλεί ευθέως δύο κράτη-μέλη, έχει οπλικά συστήματα από Γερμανία και από Ισπανία. Αυτό ειδικά για τη Γερμανία είναι σοβαρό ηθικό πρόβλημα. Η Γερμανία και η Ισπανία, ναι, είναι χώρες που έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα, είναι εκτεθειμένες οικονομικά στην τουρκική οικονομία και είναι πολύ επιφυλακτικές στο να επιβληθούν μέτρα. Αυτή είναι τη δουλειά τους. Εμείς τη δική μας δουλειά. Άμεση είναι η ανάγκη λήψης επιτέλους επαρκών ισχυρών ευρωπαϊκών κυρώσεων για την ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας. Εξίσου αναγκαία είναι μια συνεκτική στρατηγική εν ώψη των νέων γεωπολιτικών εξελίξεων και διεργασιών που ενεργοποιεί η εκλογή Biden. Η Τουρκία εξάγει αστάθεια αυτή τη στιγμή. Βλέπετε επίσης τη στήριξη προς την Ελλάδα. Αυτό είναι εμφανές και στις δηλώσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης καθώς και άλλων χωρών όπως η Γαλλία. Δεν είναι σύμπτωση αυτό. Προσωπικά και ως πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας θα έπρεπε να προασπίσει και να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών που συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδια συνομίλησε χθες τηλεφωνικά με τον Γάλλο ομολογό του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.